Τη ζωή να την παίρνεις πολύ σοβαρά. Γι' αυτό χαμογέλα τη. Άστρα 92.8 και στους 105.3. Η Φάρμα των Ζώων. Κάθε Πέμπτη, λίγο μετά τις 9 το πρωί, με τη Σόνια Φιλίππου. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Στο μικρόφωνο η Σόνια Φιλίππου. Πριν ξεκινήσουμε, ακόμα μια φορά θα πούμε τον 12ο του υπεύθυνου ιδιοκτήτη κατοικιδίου. Δεν αγοράζουμε, δεν υιοθετούμε κατοικίδια αν δεν είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να τα φροντίσουμε για τα υπόλοιπα τους χρόνια, που μπορεί να είναι 10, 15, αλλά μπορεί και περισσότερα. Φροντίζω την υγεία του και τον πάω στο κτηνίατρο τακτικά. Δεν εγκαταλείπω ποτέ το σκύλο μου αδέσποτο. Αν πάω διακοπές, είτε τον πάω μαζί μου, είτε τον αφήνω σε ένα ξενοδοχείο σκύλο. Δεν αφήνω το σκύλο μου να βγαίνει εκτός κήπου, εκτός αυλής, χωρίς το λουρί του. Πάντα τον πάω περίπατο με το λουρί. Φοράω στο κατοικίδιο πάντα ταυτότητα στο λαιμό. Στην ταυτότητα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του, εννοούμε του κατοικιδίου, το όνομα του ιδιοκτήτη και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη, και να θυμόμαστε ότι βάσει νομοθεσίας όλα τα σκυλιά πρέπει να φέρουν microchip. Αν το σκυλί σας δεν έχει microchip, πρέπει να μιλήσετε με τον κτηνίατρό σας. Ποτέ δεν δένω τα κατοικίδια με κοντή αλυσίδα. Αν χρειαστεί να τα δέσω, υπάρχει ειδικό τρόπο ώστε να μην κινδυνεύουν να πνιγούν. Δεν αφήνω κανένα κατοικίδιο το καλοκαίρι στον ήλιο. Δεν τα αφήνουμε σε κλειστά δωμάτια που δεν αερίζονται. Δεν τα αφήνουμε σε ζεστούς χώρους, μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί τα κατοικίδια παθαίνουν πολύ εύκολα θερμοπληξία. Όλα τα κατοικίδια πρέπει να έχουν καθαρό νερό στη διάθεσή τους. Περιορίζω το σκύλι μου τις ώρες της κοινής ησυχίας για να μην ενοχλεί. Εκπαιδεύω το σκύλο μου για να είναι συνεργάσιμος. Όταν πηγαίνω το σκύλι μου περίπατο, έχω μαζί μου ένα σακουλάκι και πάντα μαζεύω τα περιτώματά του. Δεν αφήνω το σκυλί μου να ζευγαρώνει, εκτός και αν είναι αναγνωρισμένος γεννήτωρας του κοινολογικού ομίλου Κύπρου. Αν δεν είναι στολίδι του δάσους, τότε τι είναι? Είναι πραγματικά πανέμορφο και πολύ επιβλητικό. Δεν είναι άλλο από το αγρινό της Κύπρου που κυριολεκτικά στολίζει τα δάση του Τρόδος. Το αγρινό είναι ένα είδος άγριου προβάτου που ανήκει στην ομοταξία των θηλαστικών και στην οικογένεια του βοηδών. Είναι το μεγαλύτερο ζώο της πανίδας της Κύπρου και θεωρείται ο ένας από τους δύο προγόνους των σημερινών προβάτων. Είναι φυτοφάγο ζώο. Έχει καφέ χρώμα. Τα αρσενικά έχουν μεγάλα κέρατα, ενώ τα θηλυκά δεν έχουν. Δεν είναι αρκετά μεγαλόσωμο ζώο. Όμως όταν το συναντάς στο δάσος, δίνει ένα επιβλητικό ύφος στο περιβάλλον. Από τη φύση τους, τα ζευγαρώματα γίνονται τον φθινόπωρο. Γι' αυτό και σχηματίζουν τις διάφορες αγέλες. Τα θηλυκά γεννάνε και τα μικρά αμέσως είναι έτοιμα μετά τη γέννησή τους να τρέξουν και να διαφύγουν από διάφορους κινδύνους, όπως από τα άλλα ζώα που ζουν στα δάση. Και να θυμόμαστε ότι κάποτε τα δάση μας ήταν γεμάτα αγρινά. Ήταν σίγουρα πως θα συναντούσες μερικά στο δρόμο σου. Στεκόντουσαν ήμερα, ήρεμα, σε παρακολουθούσαν, σε κοίταζαν, σε μελετούσαν. Και όταν τα κοιτάζαμε εμείς, βλέπαμε μια απέραντη ομορφιά. Στοιχώς όμως κάποιοι ζήλεψαν αυτή την ομορφιά και θέλησαν να τα εξαφανίσουν. Και γι' αυτό σήμερα είναι ένα είδος προς εξαφάνιση, είναι προστατευόμενο. Όμως όλα αυτά θα μας τα πει ο καλεσμένος μας που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Νίκος Κασίνης, είναι λειτουργός της υπηρεσίας θύρας και πανίδας. Καλημέρα Νίκο. Καλή σας μέρα. Καλώς όρισες και πάλι στο πρόγραμμά μας. Σε είχαμε πριν 2 χρόνια. Και ήρθε ο καιρός που πρέπει πάλι να μιλήσουμε για τα γρινά, έτσι να θυμίσουμε λίγα πράγματα στους ακροατές μας. Να είστε στη διάθεσή σας. Λοιπόν, οι ακροατές που θέλουν να υποβάλουν κάποιες ερωτήσεις, έχουν κάποιες απορίες, μπορούν να στείλουν ένα γραπτό μήνυμα στο 2250 και να μας πούν ακριβώς τι θέλουν. Ο κ. Κασίνης είναι μαζί μας, θα μας απαντήσει τις ερωτήσεις μας. Επίσης, αν υπάρχουν κάποιοι μύθοι που σχετίζονται με αυτά τα ζώα, σας παρακαλώ, γράψετε μας να τα μοιραστούμε όλοι μαζί. Λοιπόν, έτσι να μας πεις με λίγα λόγια, τι είναι το αγρινό? Παρόλο που τα έχετε πει πάρα πολύ καλά στην εισαγωγή σας, θα προσθέσω απλώς ότι είναι το μεγαλύτερο θηλαστικό ξηράς
που υπάρχει στην πατρίδα μας, διότι όπως όλοι γνωρίζουν έχουμε μεγαλύτερα θαλάσσια θηλαστικά, τις φώκες, τα δελφίνια, τις φάλαινες που υπάρχουν στην περιοχή μας. Οπότε όσον αφορά τη ξηρά, είναι το μεγαλύτερο θηλαστικό που απαντά στη φύση του στην Κύπρο. Είναι είδος το οποίο, όπως έχετε πει, αγρίου προβάτου και ζει σαν άγριο πρόβατο προσπαθώντας να βρει τροφή σε ανοίγματα του δάσους, αλλά και σαν άγριο είδος που είναι χρειάζεται και τα σημεία καταφυγής και διαφυγής του απότομους γκρεμνούς για να προστατευτεί αυτό και τα μωρά του. Να πούμε έτσι λίγο για την προέλευση του ονόματος του, γιατί υπήρχε και κάποια επιπλοκή στο όνομα. Δηλαδή το ονομάζαμε πριν κάποια χρόνια εντελώς διαφορετικά από την ονομασία που έχει σήμερα. Εννοείται το λατινικό όνομα. Ναι. Εντάξει, υπάρχει μια διχογνωμία και ακόμα υφίσταται για την προέλευση και από ποιο γένος έχει προέλθει το αγρινό. Όμως το όνομα που επικρατεί και έχει δοθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσημα είναι το Ovis orientalis ophion. Είναι ένα υποείδος του Ovis orientalis βασικά, που είναι στην απλή μετάφραση του ανατολικού προβάτου βασικά, όπως μεταφράζεται, και η καταγωγή του βέβαια είναι από την Ασία. Πρέπει να είναι οι περιοχές μεταξύ Ιράν και Μεσοποταμίας, εκείνες οι περιοχές που κατάγεται το αγρινό, και έχει έρθει με τους πρώτους κάτοικους της Κύπρου στο νησί μας. Γιατί στα παλιά χρόνια, μέχρι και το 1997, από ό,τι είχα διαβάσει, το θεωρούσαν ότι ήταν παρεμφερή του αγρινού της Σαρδινίας και της Κορσικής. Όχι. Ξεχώριζε ότι ήταν ξεχωριστό είδος, αλλά υπήρχε η εντύπωση κάποτε ότι ήταν ξεχωριστό είδος, ενώ δεν είναι είδος, είναι ξεχωριστό υποείδος, εντιμικό υποείδος του Ovis orientalis βασικά. Είναι ένα παρακλάδι του Ovis orientalis που υπάρχει μόνο στην Κύπρο βέβαια αυτό, το Ovis orientalis ophion. Και τότε ο κύριος Χατζησαρκώτης είχε γράψει και κάποιες μελέτες για τις διαφορές. Εξέτασε τότε, αν θυμούμε καλά, τις διαφορές ανάμεσα στο κυπριακό και στο ευρωπαϊκό αγριοπρόβατο. Ναι. Εντάξει, και πρόσφατες μελέτες σύν αυτές του κ. Χατζησαρκώτη έχουν δείξει ότι δεν σχετίζονται. Πρώτα απ' όλα τα κέρατα τους περιστρέφονται μπροστά του ευρωπαϊκού του αγριοπροβάτου Σαρδινίας ή Κορσικής, όπως λέγεται, ενώ του κυπριακού αγρινού περιστρέφονται προς τα πίσω σαν δρεπάνι, είναι δρεπανοειδή, ενώ αυτού γυρίζουν μπροστά του ευρωπαϊκού σαν όπως τα ήμερα πρόβατα. Αν κάποιος θυμάται τα ήμερα πρόβατα πώς γυρίζουν τα κέρατα μπροστά, έτσι γυρίζουν και το ευρωπαϊκό, ενώ το δικό μας γυρίζουν προς τα πίσω. Πέραν αυτών όμως, πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι δεν σχετίζονται τα δύο και έχουν ακολουθήσει διαφορετικές διαδρομές στην πορεία τους των χρόνων για να καταλήξουν στα νησιά που έχουν καταλήξει. Και το κυπριακό, το αγρινό, είναι και το πιο μεγάλο στο είδος του, έτσι? Ναι, σαν αγρινό, ναι, είναι, αλλά από όλα τα άγρια πρόβατα όμως που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, δηλαδή υπάρχουν άγρια πρόβατα από την Σιβηρία μέχρι τη Βόρεια Αμερική, μέχρι την Κίνα, είναι από τα πιο μικρά είδη και το κυπριακό και το της Κορσικής, είναι maximum 50 κιλά, ενώ υπάρχουν πρόβατα τόσο στην Κίνα ή στη Ρωσία ή και στις Ηνωμένες Πολιτείες που ξεπερνούν τα 200 κιλά. Οπότε... Αυτά όμως είναι στην κατηγορία των αγριοπροβάτων. Μιλώ καθαρά για τα αγρινά. Ναι. Για τα αγρινά είναι μεγάλο το αγρινό. Απλά για τα άγρια πρόβατα γενικά είναι από τα πιο μικρά το αγρινό βασικά. Σε ποιους τύπους βιοτόπων ζουν τα αγρινά? Και η γεωγραφική τους εξάπλωση είναι πολύ σημαντική, έτσι, για να καταλάβουμε. Ναι. Ιστορικά λέγεται ότι στην Κύπρο υπήρχαν αγρινά σε όλες τις ορεινές περιοχές. Μιλούμε προχιλιετίας. Δυστυχώς για διάφορους λόγους και κυρίως λόγω της λαθροθυρίας και της εισαγωγής των μοντέρνων πυροβόλων όπλων, το είδος και σε συνδυασμό με την πίεση που δεχόταν από τα κοπάδια των εγωπροβάτων
είχε μειωθεί σε πάρα πολύ λίγες περιοχές και συγκεκριμένα σε λίγες περιοχές του δάσους Πάφου. Όπως το ξέρουμε τώρα το δάσος Πάφου, τότε η αγγλική κυβέρνηση που είχε την Κύπρο υπό την κυριαρχία της, αποφάσισε να βγάλει τα εγωπρόβατα και τους βοσκούς από το δάσος Πάφου και να προστατεύσει το δάσος Πάφου ως απαγορευμένη περιοχή για το κυνήγι. Αυτό έγινε το 1938, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Οπότε από τότε έχει αρχίσει μια αυστηρότερη προστασία του είδους, παρόλο που και προηγουμένως είχε απαγορευτεί το κυνήγι του, εκτός αν είχε ειδική άδεια από τον commissioner, λεγόταν τότε. Οπότε είχε αρχίσει από τότε η προστασία του είδους και έχουμε καταλήξει τώρα τα αγρινά από μικρές περιοχές του δάσους Πάφου που υπήρχαν τη δεκαετία του 30, τώρα να υπάρχει σε όλο το δάσος Πάφου και πέριξ αυτού και σε ιδιωτικές περιοχές πέριξ αυτού, αλλά και στο δάσος Τρόδους έχει εμφανιστεί την τελευταία δεκαετία, οπότε κάποιος μπορεί να το δει σχετικά εύκολα και στο δάσος Τρόδους όταν περπατά τα μονοπάτια της φύσης. Υπάρχουν και κάποιοι περιφραγμένοι χώροι από ό,τι θυμούμε στο Τρόδος. Υπάρχει στα Πλατάνια, υπάρχει ένας χώρος όπου διατηρούνται μερικά αγρινά και υπάρχουν και ο μεγαλύτερος χώρος στο Σταυρό της Ψόγας όπου διατηρούνται περισσότερα, αλλά υπάρχει και στον ζωολογικό κήπο της Λεμεσού υπάρχουν αγρινά, όπως και στο ζωολογικό κήπο στην Άγιο Γεωργίου Πέγιας στην Πάφο. Μάλιστα. Ξέρουμε κάποιο πληθυσμό, κάποιον αριθμό? Ο πληθυσμός τους είναι, όπως τον υπολογίζουμε με βάση καταγραφές που γίνονται ετησίως, είναι λίγο πιο κάτω από 3.000 ζώα. Είναι σε σχετικά καλά επίπεδα τα τελευταία χρόνια, αν και υπάρχει μια μικρή μείωση τα τελευταία, θα έλεγα, 5-6 χρόνια σε κάποιες περιοχές. Από ό,τι ξέρουμε, εσείς σαν υπηρεσία θύρας δίνετε και κάποιες άδειες όταν αυξηθούν οι πληθυσμοί? Δεν έχει δοθεί, εξ όσο γνωρίζω, εδώ και πάρα πολλά χρόνια τέτοια άδεια. Στο παρελθόν δινόταν πολύ πολύ σπάνια, αλλά μιλούμε για προ-30 ετίας. Α, τόσο ναι, παλιά. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι πρόσφατο. Πώς ξεχωρίζουμε τώρα? Πάμε σε ένα μονοπάτι, περπατούμε και βλέπουμε από μακριά κάποια ζώα που πιθανόν να είναι αγρινά. Καταρχήν, πώς τα ξεχωρίζουμε ότι δεν είναι κατσίκες και μετά πώς ξεχωρίζει το θηλυκό από το αρσενικό? Εντάξει, τα αγρινά έχουν ένα ομοιόμορφο χρώμα αυτή την περίοδο, βέβαια που είναι η περίοδος αναπαραγωγής τώρα. Τα αρσενικά έχουν ένα πολύ πιο σκούρο χρώμα και είναι πολύ χαρακτηριστική και ένας άσπρος χρωματισμός στο πλευρό τους που καταδεικνύει και τα αρσενικά που είναι για αναπαραγωγή αυτός ο χρωματισμός στο πλευρό. Αυτή την περίοδο έχουν πιο χοντρό τρίχωμα και είναι σκούρο καφέ με, όπως έχω πει, στα πλευρά των αρσενικών άσπρο, και τα θηλυκά ένα πιο ομοιόμορφο καφέ χρώμα. Τώρα πως ξεχωρίζουν από τα εγωπρόβατα, αυτά είναι και σχηματικά διαφορετικά. Βασικά είναι πρόβατα τα αγρινά, δεν είναι κατσίκια. Μοιάζουν περισσότερο βέβαια με πρόβατα παρά με κατσίκια. Αλλά τα θηλυκά δεν έχουν κέρατα βασικά, που είναι πολύ χαρακτηριστικό για να τα ξεχωρίσει κάποιος τα αρσενικά από τα θηλυκά ή τα θηλυκά αγρινά από οτιδήποτε άλλο. Αναφέραμε προηγουμένως ότι τώρα είναι η εποχή την οποία ζευγαρώνουν, έτσι? Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση να ζευγαρώσει ένα αγρινό με ένα πρόβατο, με ένα εγωπρόβατο? Με πρόβατα, εξ όσο γνωρίζω, είχε γίνει στο παρελθόν κάποια προσπάθεια, αλλά με τη χρήση μεθόδων, όχι στη φύση. Και εξ όσο γνωρίζω είχε παραχθεί ένα υβρίδιο, οπότε δεν ήταν γόνιμος ο απόγονος αυτού. Στη φύση είναι πάρα πολύ δύσκολο ή αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο βασικά. Οπότε ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει το είδος δεν είναι αυτός, δηλαδή ο υβριδισμός με το ήμερο
είδος, αλλά περισσότερο από την επαφή τους για μετάδοση ασθενειών από τα ήμερα στα άγρια βασικά, που είναι και που μας έχει συμβεί και στο παρελθόν σε κάποιες περιοχές που γειτνιάζουμε τα κατεχόμενα. Εκεί είχαμε μια σοβαρή ασθένεια λόγω επαφής με 20 ζώα, με ήμερα κοπάδια. Δηλαδή μπορούν να προσβληθούν από τις ίδιες ασθένειες, δηλαδή τον αφρόδι πυρετό κλπ. Μάλιστα, μάλιστα. Όλες οι ασθένειες που προσβάλλουν τα εγωπρόβατα μπορούν να προσβάλλουν και τα γρνά, οι περισσότερες εξογνωρίζουμε. Και τότε, αρχές της δεκαετίας 2000-2001-2003 συγκεκριμένα, είχαμε μια σοβαρή μόλυση στα μάτια των αγρινών που τα οδηγούσε σε τύφλωση και ήταν αρρώστια που ο μηχανισμός και με βάση τη διεθνή εμπειρία φαίνεται ότι προήλθε από την επαφή με εγωπρόβατα που βρίσκονται πλησίον της νεκράς ζώνης στις παρυφές του δασοσπάφου. Έγινε κάποιο πρόγραμμα παρακολούθησης της υγείας των αγρινών και ποιες ήταν οι δικές σας δράσεις, εννοείται? Βέβαια, υπάρχει πρόγραμμα παρακολούθησης σε συνεργασία με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, με τις οποίες έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, που οποιοδήποτε ζώο συλληφθεί, είτε ζωντανό ή νεκρό ή τραυματισμένο, προσκομίζεται στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, γίνεται πλήρης εξέταση. Και υπάρχει ένα μεγάλο αρχείο με τα ευρήματα που δείχνει τις ασθένειες, από τι επηρεάζονται τα γρινά κλπ. Οπότε υπάρχει μια συνεχής παρακολούθηση σε συνεργασία με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Αλλά λέγοντας αυτό, θα ήθελα να πω ότι προληπτικά το καλύτερο είναι να αποτρέπεται η συμβόσκηση με οποιαδήποτε ήμερα εγωπρόβατα, διότι αυτό είναι συνταγή για καταστροφή, όπως έχει γίνει και σε άλλες χώρες, και στις Άλπεις και στην Ισπανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού, όπου συμβόσκουν αυτά τα ήμερα με τα άγρια, υπάρχει συνήθως πρόβλημα. Πώς γίνεται η μετακίνηση των πληθυσμών και των αγέλων? Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα ή απλά? Όχι, αυτά υπάρχουν στο δάσος. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε επέμβαση πάνω στις μετακινήσεις τους. Απλώς αυτό που γίνεται είναι κάποια ζώα μπορούν να συλληφθούν και να τοποθετηθούν σε αυτά πομπή για να μπορούν να παρακολουθηθούν ή να ληφθούν δείγματα αίματος, εκτοπαρασίτων, όπως είχαμε παλιά ένα πρόγραμμα με τις θεατρικές υπηρεσίες, για σκοπούς παρακολούθησης βασικά. Δεν υπάρχει δηλαδή πρόγραμμα να συλλαμβάνονται ζώα και να μετακινούνται αλλού. Παρόλο που... Γιατί αν θυμούμαι καλά, κάπου έγινε στην Ευρώπη αυτά. Ολόκληρες αγέλες είχαν συλληφθεί και τις μετακόμισαν για αποφυγή προβλημάτων. Βέβαια, αυτό γίνεται, είναι συνήθις πρακτική όπου υπάρχουν προβλήματα και για σκοπούς αναπληθυσμού και για δημιουργία νέων πληθυσμών σε άλλες περιοχές. Κάτι που θα πρέπει και εμείς να σκεφτούμε στο μέλλον για να δημιουργήσουμε άλλους πληθυσμούς σε άλλες περιοχές για σκοπούς διατήρησης του είδους με περισσότερη ασφάλεια και σε άλλες περιοχές. Είναι άλλωστε ένα από τα πορίσματα του διαχειριστικού σχεδίου που έχουμε τώρα για το αγρινό. Οπότε είναι κάτι που πρέπει να το δούμε και αυτό στο μέλλον, δημιουργία κάποιων μικρών πληθυσμών σε άλλες περιοχές για σκοπούς ασφάλειας. Να μιλήσουμε έτσι λίγο τώρα για την αγέλη, για να καταλάβουμε κι εμείς τι σημαίνει και πληθυσμός και αγέλη και μελετώ τον πληθυσμό τον αγρινό και όλα αυτά. Καταρχήν, από τι αποτελείται η αγέλη, τι είναι η αγέλη? Η αγέλη, συνήθως η αγέλη, και αυτό βέβαια μεταβάλλεται ανάλογα με την περίοδο, αποτελείται από κάποια θηλυκά τα οποία είναι συγγενικά μεταξύ τους και τα νεογέννητα τους ή τα παιδιά τους της προηγούμενης χρονιάς, τα οποία ακόμα μένουν μαζί τους. Τα θηλυκά θα διατηρηθούν μαζί τους συνήθως σε φόρους ζωής. Τα αρσενικά σε μια νεαρή ηλικία 2-3 χρόνων θα αρχίσουν να φεύγουν από τις μητέρες τους. Στην περίοδο και αυτά ζουν μόνα τους. Στην περίοδο αναπαραγωγής που τη διανύουμε τώρα και έχει αρχίσει εδώ και κανένα μήνα, τα αρσενικά προσεγγίζουν τις αγέλες των θηλυκών για να ζευγαρώσουν. Οπότε αυτή την περίοδο και μέχρι ακόμα 2 μήνες περίπου θα βλέπουμε μειχτές αγέλες αρσενικών μεγάλων και θηλυκά μαζί. Αργότερα, δηλαδή Φεβρουάριο και μετά,
θα αρχίσει πάλι το χώρισμα των αγέλων, θα πάνε τα θηλυκά μόνα τους και τα ξενικά σε μεγάλα groups. Τα groups των εργένιδων, όπως λέγονται, σε αγγλική μετάφραση. Mm-hmm. Και τα θηλυκά θα μετακινηθούν σε περιοχές που σιγά σιγά θα απομονώνονται για να γεννήσουν. Τέλος Μαρτίου αρχίζουν οι πρώτες γεννήσεις και συνεχίζουν μέχρι αρχές Μαΐου. Δηλαδή είναι περίπου 6 μήνες η κοίηση. Είναι σαν τα πρόβατα βασικά. Είναι 150 κάτι μέρες, 160 μέρες, κάπου εκεί. 5,5 μήνες δηλαδή. Ναι, ναι. Οπότε έχουμε ένα διαχωρισμό ανάλογα με το γένος και ανάλογα με την εποχή. Μετά τα θηλυκά θα γεννήσουν, θα είναι στην αρχή απομονωμένα με το μικρό τους και για να δημιουργηθεί ο δεσμός της μητέρας με το νεογνώ, αλλά και για να το προστατεύσει τις πρώτες επικίνδυνες μέρες, ώσπου να αρχίσει να μπορεί να την ακολουθεί. Είναι και πολύ ευάλωτο το μικρό σε αυτές τις περιόδους, γι' αυτό συνήθως απομονώνεται σε απόκρυπνες περιοχές. Και σιγά σιγά το ενώνει μαζί με άλλα θηλυκά με τα μικρά τους, τα οποία είναι συνήθως συγγενικά μεταξύ τους τα θηλυκά και δημιουργούν μικρά κοπάδια των 3-4 μέχρι και 7-8 θηλυκά με τα μικρά τους. Θα ήθελα να πω εδώ ότι δεν είναι όλα τα θηλυκά που γεννάνε κάθε χρόνο, είναι συνήθως θηλυκά πέραν των 2 ετών και αναλόγως αν είναι καλή χρονιά ή όχι θα γεννήσουν και θα κυοφορήσουν επιτυχώς και θα γεννήσουν μικρό. Και αυτό είναι και μια ένδειξη πόσο καλή χρονιά είναι, δηλαδή εμείς καταγράφουμε τα ποσοστά νεαρών προς μητέρες, οπότε αυτό είναι μια ένδειξη πόσο καλή είναι η χρονιά. Τι σημαίνει η καλή χρονιά όμως? Καλή χρονιά για το είδος, εννοούμε. Θέμα φαγητού, να έχει βρέξει, να έχει... Βέβαια, είναι όλα αυτά. Συνδυασμός, καιρικές συνθήκες, χαμηλές θερμοκρασίες που πολλές φορές μπορεί να είναι δυσμενείς για τις γεννήσεις, πολύ υγρή περίοδοι κατά τη διάρκεια των γεννήσεων είναι επίσης επιζήμιοι. Το αντίθετο πάλι, μεγάλη ξηρασία, θα υπάρχει πολύ λίγη επιτυχία στις γεννήσεις και αυτό το ποσοστό το συγκρίνουμε και με τις καταγραφές που κάνουμε την περίοδο του φθινοπόρου και μας δείχνει και μια ένδειξη πόσα νεογνά από αυτά που είχαμε καταγράψει την περίοδο των γεννήσεων έχουν επιζήσει μέχρι την περίοδο του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου που είναι και η περίοδος που έχουν αρχίσει πλέον να είναι μέρος του κοπαδιού, να είναι σχεδόν ανεξάρτητα όσον αφορά την εξέβρεση τροφής τους. Εν τω μεταξύ, πόσα μικρά κάνει μια μητέρα? Το maximum είναι 2. Σε κάποιες περιοχές βρίσκουμε πολύ περισσότερα δίδυμα, ας το πούμε, από άλλες περιοχές και είναι και αυτό μια ένδειξη του πόσο καλός είναι ο βιότοπος και η χρονιά. Και φυσικά δεν είναι μεγάλο ποσοστό. Αυτό είναι περίπου λίγο κάτω από 10% που βρίσκουμε. Ναι, εντάξει, έχω πάρει κάποια μηνύματα να τα πούμε κιόλας. Καταρχήν, ο ακροατής που μας έχει στείλει ότι χαρίζονται κουταβάκια. Να πούμε στους ακροατές ότι έχει κάποιος ακροατής κουταβάκια mini pincher τα οποία τα χαρίζει. Θα αφήσω το τηλέφωνο μπροστά στην κονσόλα. Και όποιος θέλει, ας πάρει τηλέφωνο αν θέλετε να υιοθετήσετε ένα mini pincher. Τώρα, λέει, καλημέρα σας. Γιατί υπάρχει, λέει, η επαρχής προστασία για το αγρινό από την υπηρεσία θύρας? Γιατί διαδίδεται, λέει, ότι στα χωριά που γειτονιάζουν με περιοχές που υπάρχουν αγρινά, οι περισσότεροι κάτοικοι διατηρούν κρέας αγρινού στα ψυγεία τους και φιλεύουν με αυτό συγγενείς, φίλους, ακόμα και υπουργούς, λέει. Και καλή συνέχεια. Υπάρχει, είναι από τις πιο αυστηρές πρόνοιες η νομοθεσία για το αγρινό και υπάρχει πολύ αυστηρές ποινές στον νόμο για την φώνευση κάποιος να κατέχει κρέας ή οποιοδήποτε μέρος αγρινού. Φυσικά αυτό που λέει ο ακροατής σας δεν είναι κάτι που είναι εξωπραγματικό. Έχει συμβεί, έχουν γίνει πολλές έρευνες και στο πρόσφατο παρελθόν και στο... Έχει καταδικαστεί κάποιος όμως? Έχουν καταδικαστεί κάποιοι σε μεγάλα πρόστιμα, σε κάποιες ποινές φυλάκισης για κατοχή μέρους αγρινού ή για φώνευση αγρινού. Και εκκρεμούν και αρκετές υποθέσεις ενώπιον δικαστηρίων για μέρη αγρινού που είχαν βρεθεί σε σπίτια, σε περιοχές
γύρω από το δάσος Πάφου και σε άλλες περιοχές και έχει αποδειχτεί ότι είναι κρέας αγρινού. Οπότε, ναι μεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχει και μια αυστηρή νομοθεσία και γίνεται προσπάθεια για να προστατευτεί όσο γίνεται περισσότερο το είδος. Θαυμάσια. Ένα άλλο μήνυμα λέει, γιατί ο Κύπριος να νιώθει περήφανος, γιατί έφαγε αγρινό, η αμπελοπούλια, οι χελώνες, δηλαδή όλα τα είδη προς εξαφάνιση, και μας στέλνει και τις καλημέρες του ακροατής. Όντως, δεν ξέρω εμείς οι Κύπροι γιατί νιώθουμε περήφανοι, αλλά... Εντάξει, δυστυχώς είναι μέρος μιας κουλτούρας που είναι δύσκολο να την αποβάλει κάποιος όταν περηφανεύεται για τα είδη με τα οποία τρέφεται. Εντάξει, είναι κάτι που χρειάζεται κάποια άλλη ειδικότητα για να το εξηγήσει, νομίζω. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Τα αγρινά μπορούν να εξημερωθούν, δηλαδή σαν αυτά που ζουν στον κήπο Λεμεσού, στο ζωολογικό κήπο Λεμεσού και στην Πέγια, εξημερώνονται? Δεν εξημερώνονται με την ιδέα ότι θα μπορεί κάποιος να τα προσεγγίζει πολύ εύκολα, απλώς σε σύγκριση με τα άγρια είναι ευκολότερα προσεγγίσιμα και ειδικά σε αυτούς τους φροντιστές που τα φροντίζουν, αλλά δεν εξημερώνονται για τον λόγο ότι αυτά έχουν μεγαλώσει ναι μεν εγκλειστά, αλλά έχουν μεγαλώσει με άλλα ζώα του ιδίου είδους. Για να εξημερωθεί κάποιο πλήρως πρέπει να το μεγαλώσεις στο χέρι που λέμε, από γεννήσεώς του, και να το ταΐζεις στο χέρι από γεννήσεώς του, ώστε να συνδεθεί μαζί σου. Μιλήσαμε για την αναπαραγωγή που γίνεται πάνω στα βουνά, την ελεύθερη αναπαραγωγή. Όμως, τα ζώα που ζουν στους κήπους μπορούν να ζήσουν και να αναπαραχθούν υπό συνθήκες αιχμαλωσίας? Αναπαράγονται σε συνθήκες αιχμαλωσίας, αλλά δεν είναι κάτι που το ενθαρρύνουμε. Και ειδικά στους ιδιωτικούς κήπους δεν είναι κάτι που το υποστηρίζουμε, διότι εμείς δεν προωθούμε το να γίνεται αναπαραγωγή σε κήπους των αγρινών και μετά κάποιος να διερωτάται να κάνει αυτά τα νέα ζώα που θα παραχθούν, και επειδή οι κήποι ανταλλάσσουν και ζώα μεταξύ τους, δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση αγρινά να φύγουν εκτός Κύπρου και να πάνε στο εξωτερικό. Οπότε είναι ελεγχόμενη η παρουσία των αγρινών στους κήπους και δεν ενθαρρύνεται η αναπαραγωγή τους. Δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα ένταξης των μωρών που γεννήθηκαν υπό εχμαλωσία να ενταχθούν πίσω στην άγρια φύση? Όχι, και δεν είναι κάτι που το ενθαρρύνουμε κιόλας, διότι δεν το θέλουμε και δεν τα χρειαζόμαστε κιόλας αυτά τα μικρά που γεννιούνται σε εχμαλωσία, διότι πιθανόν να μας μπορεί να μας φέρουν και κάποιες ασθένειες που υπάρχουν σε έγκλειστες συνθήκες, και δεν το ενθαρρύνουμε να γίνεται, και δεν το χρειαζόμαστε κιόλας να γίνεται αυτή η απελευθέρωση στη φύση. Οπότε τα ζώα στους κήπους να μένουν στους κήπους, και αν χρειαστούν επιπρόσθετα ζώα στο μέλλον, μπορούν να πάρουν από τα περιφραγμένα που υπάρχουν. Μάλιστα. Στο Σταυρό της Ψόγας. Είπαμε ότι κάνει 1 με 2 μικρά μια θηλυκιά. Μάλιστα. Τα μικρά όταν γεννιούνται, τι χρώμα έχουν? Είναι ένα πολύ έτσι ανοιχτό χρώμο, μπέζ καφέ χρώμα, το οποίο σιγά σιγά αρχίζει να παίρνει τα χρώματα της μητέρας, αλλά είναι λίγο πιο ανοιχτό χρώμο σε σύγκριση με τη μητέρα του βασικά. Σε αρχές, όπως τα περισσότερα νεαρά, μαθαίνουν να ξαπλώνουν στο έδαφος, να κρύβονται, αλλά πολύ πολύ σύντομα ακολουθά τη μητέρα του και ανεβαίνει και στους πιο απόκριμνους γκρεμνούς για να την ακολουθεί και για να προστατεύεται κιόλας, διότι ειδικά σε νεαρή ηλικία κινδυνεύει κυρίως από αλεπούδες και αδέσποδες σκύλους. Μάλιστα. Και με τι τρέφονται τα άγρινα? Σαν άγριο πρόβατο τρέφεται κυρίως με χόρτα, με πόδι φυτά, αλλά και με βλαστούς, φρέσκους βλαστούς θάμνων, δέντρων, και αναπόφευκτα σε περιοχές που γειτονιάζουμε οικισμούς και καλλιέργειες κάνει και ζημιές σε αμπέλια και σε περιβόλια, κερασιές, μιλιές κλπ. Οπότε υπάρχουν και τα παράπονα
και αρκετές φορές δικαιολογημένα από τους κατοίκους των περιοχών όπου απαντούν αγρινά. Μιλήσαμε για τις ζημιές που κάνουν. Είναι κάπου ωφέλιμα? Εντάξει, το ωφέλιμο είναι μια συζήτηση όσον αφορά το είναι ένα μεγάλο μέρος της βιοποικιλότητας της χώρας μας, είναι έναν στολίδι και ομορφιά του δάσους, είναι κάτι το οποίο το βλέπεις μέσα στο δάσος και για αυτούς που ενθουσιάζονται τα βλέπουν άγρια ζώα ή πουλιά, είναι κάτι που βελτιώνει την εικόνα, την αισθητική εικόνα ενός μιας περιοχής. Είναι είδος το οποίο πολλοί επισκέπτες προσπαθούν και το βλέπουν και έρχονται για να το δουν και είναι μέρος και της περιήγησης τους στα κυπριακά δάση και βουνά. Ήταν και το έμβλημα των κυπριακών αερογραμμών. Ναι, ναι. Ήταν και το έμβλημα των κυπριακών αερογραμμών. Ξέχασα όμως να πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό και έχει σχέση με το μήνυμα των εκπομπών σας, είναι ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα με θανάτους αγρινών από αδέσποτους σκύλους. Ο κυριότερος κίνδυνος που αντιμετωπίζουν τα αγρινά πέραν των ασθενειών είναι η θανάτωση από αδέσποτους σκύλους. Στο δάσος Πάφου και σε άλλες ορεινές περιοχές υπάρχουν αγέλες αδέσποτων σκύλων, οι οποίες έχουν εδώ και πολλά χρόνια αγριέψει και κυκλοφορούσαν αγέλες. Και αυτές οι αγέλες ενισχύονται κάθε χρόνο και με νέα άτομα σκύλων και είναι ένας από τους κυριότερους, αν όχι κυριότερη αιτία θανάτου μετά τις αρρώστιες, η θανάτωση από αδέσποτους σκύλους. Δεν υπάρχει κάποια απαραίτητα, δεν κάνετε κάποια διαχειριστικά μέτρα τα οποία εφαρμόζονται για την προστασία των αγρινών? Σε συνεργασία με κάποιες φιλοζωικές οργανώσεις ούτως ώστε να πιάσουν αυτά τα άγρια σκυλιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συλληφθούν. Είναι πολύ επιφυλακτικά, πολύ άγρια. Δεν μπαίνουν σε παγίδες, σε συνηθισμένες παγίδες που μπορεί να μπει κάποιος αδέσποτος σκύλος. Και είναι και επικίνδυνα για τον άνθρωπο σε πολλές περιπτώσεις. Έχουν επιτεθεί σε υπαλλήλους του Τμήματος Δασών που έκαναν φυτεύσεις σε περιοχές του δάσους Πάφου, έχουν επιτεθεί στρατιώτες στις περιοχές που είναι κοντά στα φυλάκια κάτω προς την νεκρά ζώνη. Δηλαδή όταν δείτε κάποιον να είναι κοντά σε σκοτωμένων αγρινών αδέσποτων σκύλων, είναι σαν να φυλάει το θύραμα του βασικά και είναι πάρα πολύ δυνατικό. Οι ιατρικές υπηρεσίες έχουν φέρει πλέον όπλα τα οποία μπορούν να αναισθητοποιήσουν κάποια ζώα. Δηλαδή όταν υπάρχει άγριο ζώο μπορούν να το πυροβολήσουν με αναισθησία και να κοιμηθεί για να μπορέσουν να το πιάσουν, να το εχμαλωτήσουν. Είναι πολύ δύσκολο να προσεγγιστούν. Δηλαδή αυτά τα, ξέρω γνωρίζω, αυτά τα όπλα έχουν ένα βεληνεκές το maximum 50 μέτρα, 30-50 μέτρα θα έλεγα το maximum, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτά τα ζώα να προσεγγιστούν, είναι πάρα πολύ, είναι σαν, όταν τα δείτε, είναι σαν διασταυρωμένα λιγόσκυλα τα περισσότερα. Κάποια μαλλιαρά, κάποια όχι, κάποια σαν τσιμανόσκυλα. Θα με ενδιέφερε να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμούλα και να βρούμε μία λύση για το θέμα, γιατί είναι λίγο άσχημο. Είναι άσχημο και είναι και μεγάλη κλίμακα και επειδή ξέρω ότι γνωρίζετε αρκετές περιοχές του δάσους, είναι και τεράστιες οι περιοχές, τεράστιες οι κοιλάδες και είναι και πολύ δύσκολο να προσεγγιστούν εύκολα κάποιες περιοχές ώστε να γίνει κάτι. Αλλά όντως υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα και με σκυλιά που έρχονται από τα κατεχόμενα αλλά και αδέσποτα σκυλιά που υπάρχουν στις περιοχές που υπάρχουν αγρινά. Οπότε είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα που χρειάζεται οπωσδήποτε μια λύση. Ναι, πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε μια λύση. Όμως υπάρχουν και κάποια άλλα διαχειριστικά μέτρα τα οποία εφαρμόζεται. Δηλαδή για τον ελέγχο, ας πούμε, της λαθροθυρίας. Βέβαια, υπάρχουν συχνές περιπολίες και σε συνεργασία με την αστυνομία και δικές μας περιπολίες. Γίνονται αρκετά προγράμματα πρόληψης και παράταξης λαθροθυρίας και κατά την περίοδο του κυνηγίου που κάποιες περιοχές που υπάρχουν αγρινά είναι κοντά σε κυνηγετικές περιοχές, αλλά και εκτός της περίοδου κυνηγίου που τα παγιδεύουν με παγίδες ή με σειρματοθυλιές. Να μην ξεχάσω να αναφέρω ότι γίνονται και αρκετά έργα όσον αφορά βελτίωση των βιοτόπων των αγρινών με σπορές
σε περιοχές που υπάρχουν ανοίγματα και σπέρνονται από την υπηρεσία θύρας και βανίδας κάθε χρόνο εκατοντάδες δεκάρια για να τρέφονται τα αγρινά, αλλά και αρκετές ποδίστρες, πέραν των 100 ποδίστρων που υπάρχουν σε έναν πυκνό δίκτυο μέσα και πέριξ του δάσους Πάφου, ώστε να ιδρεύονται τα αγρινά, ειδικά σε περιοχές που είναι πολύ λίγα τα καλοκαιρινά νερά. Μεγάλο πρόγραμμα δηλαδή. Είναι μια συνεχής προσπάθεια, είναι ολόχρονα, αναλόγως της εποχής υπάρχουν τα διάφορα διαχειριστικά μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν, οπότε είναι μια συνεχής κύκλος προγραμμάτων που τρέχει. Συνεχίζεται ακόμα η παρακολούθηση του πληθυσμιακού αριθμού των αγρινών, δηλαδή όπως αν θυμούμε σε μια μελέτη σας το 2009 με τον κύριο Ξενοφόντος είχατε χαρτογραφήσει το γενετικό πληθυσμό και συνεχίζεται ακόμη. Κάθε χρόνο γίνονται καταγραφές ώστε να βλέπουμε τις τάσεις πώς αυξομειώνεται το είδος. Απλώς εντάξει, δεν έχει δημοσιευτεί κάτι πρόσφατα, αλλά είναι κάθε χρόνο που γίνονται σε συγκεκριμένες περιοχές ώστε να είναι και συγκρίσιμες κάθε χρόνο μεταξύ τους καταγραφές, αλλά και την εμπειρία της αναπαραγωγής που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Οπότε μπορούμε να συγκρίνουμε και τα νεαρά που έχουμε την μια περίοδο και την άλλη για να βλέπουμε και πόσο ήταν η επιβίωση για τη χρονιά. Οπότε από χρονιά σε χρονιά διαφέρει. Μας στέλνει ένας ακροατής και λέει, δεν ξέρω αν ρωτάει ή μας το επιβεβαιώνει, ότι λέει το γάλα του αγρινού είναι καλό. Αληθεύει? Δεν το γνωρίζω αυτό. Σίγουρα θα πρέπει να είναι θρεπτικό για να μπορεί τόσο νωρίς και τόσο γρήγορα το νεαρό να δυναμώσει και να μεγαλώσει και να μπορεί να ακολουθά τη μητέρα του στα βουνά που την ακολουθεί, αλλά δεν το γνωρίζω, δεν έχω γνώση για αυτό. Και μια τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε. Ναι. Δικαιούται, με ρωτούν, κάποιος να εκτρέφει αγρινά, δηλαδή ένας ιδιώτης? Όχι, δεν δικαιούται. Έχουν δοθεί μόνο άδειες σε ζωολογικούς κήπους που είναι αδειοδοτημένοι ζωολογικοί κήποι και ο λόγος είναι ότι πρέπει να υπάρχει έλεγχος στο ποιοι έχουν αγρινά και πώς τα διαχειρίζονται και πώς τα συντηρούν. Ωραία. Άρα δεν μπορούμε να έχουμε φάρμες με αγρινά. Όχι. Να το βλέπουμε στη φύση, να το βγάζουμε φωτογραφίες, να τα απολαμβάνουμε ελεύθερο να τρέχει στο δάσος και αυτό νομίζω είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση και ευχαρίστηση βέβαια. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μάθαμε πάρα πολλά για το αγρινό. Θα σας έχουμε σύντομα ξανά κοντά μας για άλλα προγράμματα. Οι ακροατές, όσοι θα θέλαν να ξανακούσουν την εκπομπή μας, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα dialogos.com.cy/astra. Επιλέγετε αρχείο εκπομπό, επιλέγετε τη φαρματοζών και μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή της επιλογής σας ξανά. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Κασίνη και όπως είπαμε θα τον έχουμε στο σύντομο μέλλον μαζί μας. Όμως, κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι μαζί μας στον Άστρα στους 92,8 και στους 105,3 για να πάρετε μια όμορφη ανάσα μουσικής με τα τραγούδια της Σκόνης με τον Πάμπο Φιλίππο. Λοιπόν, πριν σας ευχαριστήσουμε και πριν σας αποχαιρετήσουμε, θυμόμαστε ότι δείχνουμε το σεβασμό μας και την αγάπη μας για τη φύση και για όλα τις τα πλάσματα. Καλή συνέχεια και γεια σας. Η Φάρματο Ζώων. Κάθε Πέμπτη, λίγο μετά τις 9 το πρωί, με τη Σόνια Φιλίππου.